crazy love. Such a crazy love. Need my raindrops and sun. Ορκίστηκες και την κοροϊδέψεις για δεύτερη φορά. Επίσης, Τόνι, από τη στιγμή που το έχει συνδέσει όλο αυτό με την απώλεια του παιδιού, λυπάμαι, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι ποτέ ξανά μαζί σου. Πάντως, φιλέ, είναι ξεκάθαρη αδικία. Εσύ χτύπησες τον αστυνομικό, εγώ τι φταίω, εγώ για συμπαράσταση ήρθα. Έχεις καταλάβει ότι μου έχει καταστρέψει τη ζωή το τελευταίο 24ωρο. Το συμβούλιο δέχτηκε να με ακούσει. Ήρθε η ώρα να τους αποδείξω ότι τα παντελόνια τα φορούσα εξ αρχής εγώ. Πού είναι ο υδραυλικός, ρε? Τώρα είναι ευκαιρία, τώρα που το μούλικο είναι μόνο στο σπίτι με την κοπέλα που το φυλάει. Χέστηκα, ρε, βρε σάλον και λάτι. Θα μπουκάρουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη που σας περίμενα εδώ, απλά δεν ήθελα να ακούσουν κάτι οι άλλοι. Θα μπορούσατε μήπως να μου δώσετε ένα τηλέφωνο και μία διεύθυνση να κλείσουμε ένα ραντεβού? Ναι, ευχαρίστω. Γνώμη μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να απαλλαγούμε από τον Αριστείδη Βαγενά. Το συντομότερο. Διαφορετικά ο κίνδυνος θα χτυπήσει και τη δική μας πόρτα. Λοιπόν, έχω να πάω στο Μιλάνο, δεν θυμάμαι πόσο καιρό, ένα χρόνο, κάτι τέτοιο. Αποκύψανίζει τα ρούχα σου? Τις περισσότερες φορές. Την επόμενη φορά θα σε πάρω μαζί μου όμως. Γιατί, δεν σου αρέσει η καρτερόπα της? Εντάξει, αλλά καλή είναι, αλλά χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις. Εσείς οι δύο έχετε γίνει κολλητές, ε? Όχι και κολλητές. Εργοδότριά μου είναι. Έλα τώρα. Πώς θα κοροϊδέψεις τον στρατηγό? Αν είναι δυνατόν, αφού ξέρεις τη αδυναμία που σου έχω. Αλλά η δουλειά είναι δουλειά. Σαν να έχει λίγο ζέστη εδώ μέσα. Δεν νιώθω καλά. Θέλεις να σου φέρω λίγο νερό? Σαν να ζαλίζει. Ζαλίζομαι. Μήπως δεν ξαπλώσεις? Μην ασχολείσαι. Έχει κάποιες σκοτωδίνες. Οι σκοτωδίνες είναι ένα συχνό φαινόμενο στην ηλικία του. Τι έπαθε? Μου φαίνεται ότι πήγε να βρει το δημιουργό του. Έτσι με την ποκιά στο στόμα. Μαργκό, τι είναι αυτά που λες? Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο ασθενοφόρο. Μην τον αγγίξεις. Ελάτε να τον μαζέψετε. Γρήγορα. Πάρ' τον παλτό σου και πάμε. Τι έκανες? Εγώ? Τίποτα. Μεγάλος άνθρωπος ήτανε, έπινε, κάπνιζε, είχε άγχος. Πολύ θέλει να κοπεί. Το θέμα είναι ότι έχει πέσει μέσα στις σάλτσες. Και αν πέσει κάτω θα μου λερώσει τα χαλιά. Τι λες? Black humor κάνω. Διασκεδάζω την κατάσταση. Πάμε να φύγουμε τώρα. Μαργκό, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι. Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο ένα ασθενοφόρο, να δώσουμε κατάθεση στην αστυνομία, κάτι. Γιατί, γλυκιά μου? Δεν έφυγε εδώ μέσα ο Αριστείδης. Στο αυτοκίνητό του. Ξεψύχησε, εκεί τον βρήκε το καρδιακό. Ποιος ξέρει, φαίνεται θα πήγαινε σε καμιά γκόμενα μέσα στη νύχτα. Στούκαρε και ήρθε το μοιραίο. Τι κρίμα.
εδώ, Νικόλ, δεν ήρθε ποτέ. Το άκουσες? Μπράβο, Όλγα. Πολύ ωραίο το φαγητό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να έρχεσαι πιο συχνά. Στέφανε, μελέτησα πολύ καλά το θέμα με τη Λακιόνη. Και? Ο μόνος τρόπος για να καταφέρουμε να πάρουμε πίσω την επιμέλεια του παιδιού είναι να καταφέρουμε να πείσουμε ότι η ελπίδα είναι τοξικομανής και ότι είναι εντελώς ακατάλληλη για μάνα. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό στην Αγγλία? Εντάξει, αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να βρούμε μάρτυρες και να καταθέσουν για την ακαταλληλότητά της. Όντως είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να παρακαλάμε να γυρίσουν στην Ελλάδα. Κατάλαβα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και όσο σκέφτομαι τι περνάει εκεί η Αλκιόνη, τρελαίνομαι. Να σου πω, μην το βάζεις κάτω. Κάτι θα σκεφτούμε, θα υπάρχει κάποια λύση. Όργα μου, ξέρω πότε χάνω. Εντάξει, δεν θα τα καταλήψω, εννοείται, αλλά θα σκεφτώ. Ίσως να παίξει κάποιο ρόλο η γειτόνισσα. Τέλος πάντων, να σε αλλάξουμε θέμα. Χριστίνα, πώς πάει το βιβλίο σου? Πολύ καλά. Προχωράει έτσι με λίγο πιο γοργούς ρυθμούς και πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα θα το έχω τελειώσει. Δεν είναι πολύ ψυχοφθόρο να προσπαθείς να μπεις στο μυαλό ενός κατασυρωή δολοφόνου? Ναι, είναι. Έχω χάσει τον ύπνο μου τελευταία. Έχει όμως και αυτό τη γοητεία του, ε? Έχει και από αυτό, ναι. Ξέρεις, είναι κάποιες στιγμές που πραγματικά τρομάζομαι την ικανότητα του ανθρώπου να κάνει κακό. Και είναι κάποιες άλλες στιγμές που βλέπω πίσω από τον δολοφόνο ότι είναι μια βασανισμένη ύπαρξη. Μπάστα. Με αυτά που ακούω, θα περιμένουμε με αγωνία να το διαβάσουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Α, ωραία. Έχω βρει τρεις αναγνώστες ήδη. Στην υγειά μας, λοιπόν. Στην υγειά μας. Και άλλο θα φας? Πώς θα χωρέσει όλα αυτά τα φαγητά το στομάχι σου? Όταν είμαι θυμωμένη, τρώω τον άμπακο. Μασάω σίδερα. Καταβροχθίζω ό,τι βρω μπροστά μου. Ακόμα και εσάς μπορώ να φάω. Καλά, εγώ δεν τρώγομαι με τίποτα, αλλά καταλαβαίνω τι λες. Το είχα κι εγώ αυτό από μικρός όταν στενοχωριόμουν. Είδατε, ορισμένα πράγματα ανήκουν σε ένα συλλογικό υποσυνείδητο. Μη σκάσεις, φοβάμαι. Καλύτερα να σκάσω από φαγητό, παρά επειδή μέσα σε νίκη ο Νικόλας. Δεν θα του κάνω τη χάρη. Τι έγινε, φίλε, βάζεις κι άλλο? Ναι. Γιατί έχω ένα κενό που αν δεν το γεμίσω θα πλώσει και θα με εξαφανίσει. Το είχες πάντα αυτό το κουσούρι έτσι να τρως όταν είσαι στεναχωρημένος? Ναι. Στο ψυχίατρο σου το είπες? Δεν έχω ψυχίατρο, ρε μπλάκα. Κακός. Κακός γιατί αν πήγαινες έπρεπε να το πεις, ξέρεις τι θα σου έλεγε? Ότι χρησιμοποιείς το φαγητό σαν υποκατάστατο της αγάπης. Νιώθεις έτσι μια απόρριψη μέσα σου και δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Μήπως δεν σε θύλαζε η μαμά σου? Ρε, δεν κόβεις τις μαλακίες. Okay. Τώρα εσύ γιατί βάζεις κι άλλο? Γιατί, ρε φίλε, εγώ είμαι καλά, εγώ δεν είμαι στεναχωρημένος. Γιατί? Τη δική μου ζωή διέλυσες, εμένα χώρισες. Ναι, αλλά συμπάσχω, πώς το λένε. Ταυτίζομαι. Νιώθω κι εγώ το κενό το δικό σου. Μάλιστα. Μπορείς να μην ξαναμιλήσεις για τις επόμενες 24 ώρες? Είναι πάρα πολλές. Αν ξαναμιλήσεις, θα τις κάνω 48. Άχνα. Δικιά μας. Να σκάσουν οι οχθροί μας να πεθάνουν όλοι. Ο μπαμπάς σου στο γάμο σου δεν έχει τέτοια χαρά. Τι να αποφέρετε, το ένιωθα από τότε. Ωπα ρε μωρό μου, κάτσε με ρέγουλα το ούτζε, είπαμε. Τι κάνεις, συναγωνίζεσαι τον πατέρα μου σήμερα? Είπαμε ή δεν είπαμε ότι θα το ρίξουμε έξω απόψε? Να σου πω, τι θα κάνουμε αν ο Ορφέας το φτάσει στα άκρα? Πώς θα αντιδράσει, πιστεύεις? Δεν ξέρω. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένη πάντως για όλα. Δεν είναι δικιά του απόφαση, οπότε όλα παίζω. Έλα να βλέπω να πίνουμε! Έλα! Άσπρο πάτο! Άσπρο πάτο! Σοκράτη, σε παρακαλώ, παιδί, μην τρέπεσαι. Μην τρέπεσαι, Σοκράτη, με ελεύθερα, έτσι. Έλα, πίνε, πίνε. Κύριε Παύλο, σας ενημερώνω, δεν τρέπομαι ούτε λίγο. Μπράβο, Μονίκα, μπράβο. Τι ωραίος τύπος, τον πάω πάρα πολύ. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνω εγώ,
Για πάρτι σου, ωραία μου, Ελένη, θα χορέψω ένα ζεμπέκικο εγώ τώρα για το κοριτσάκι, το κουπί μου που ελευθερώθηκε. Ελευθερώτε να μου, Παναγία μου. Χαμογέλα. Καρφώνες. Βρε, 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 σαν τα χιόνια. Πώς από εδώ? Η σωστή πρώτη ερώτηση είναι τι θα πάρετε. Δύο μόλτ με πάγο. Ευχαριστώ. Δουλεύαμε μέχρι αργά, είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο, στολιστήκαμε και ήρθαμε. Τότε ήρθατε στο κατάλληλο μέρος. Να ξεκουράσουμε λίγο τα μάτια μας και με ομορφιές. Να ορίστε. Στην υγεία σας. Πάω να φέρω και λίγους ξύλους καρπούς. Ακούω. Τελειώσατε. Ωραία. Θέλω να φύγω. Το μετάνιωσα που ήρθα τελικά. Είμαι πολύ κουρασμένη. Περίμενα λίγο. Θα πιούμε το ποτό μας και θα φύγουμε. Εμείς οι δύο πότε θα τα πούμε ιδιαιτέρως? Οπότε θες. Εκτός από απόψε. Αύριο. Αύριο έχω πολύ ωραία σύσκεψη. Μάλιστα. Μεθαύριο. Την άλλη εβδομάδα. Μεθαύριο κατά 99%, αλλά θα στο επιβεβαιώσω αύριο και μην κάνεις μούτρα, σε παρακαλώ πολύ. Κάνε μου τη χάρη. Έχω περάσει μια μέρα κόλαση. Και εσύ, πουλάκι μου, μην καρφώνεις τα μάτια σου στο χώμα. Εντάξει, είμαστε όλοι κουρασμένοι, αλλά ένα κουράγιο το κάνουμε. Γιατί υπάρχει και κοινωνική ζωή, ε? Εντάξει, δεν έχουν όλοι τις αντοχές σου. Σωστό είναι αυτό. Αλλά όμως το καημένο έχει τα δίκια του, γιατί το κουράζω στο γραφείο. Όχι, εντάξει με. Εντάξει με, εσύ είναι γεια μας. Γεια μας. Ξαφνιάστηκα που ήθελες να πάμε στην παρέα των Ελλάδων. Γιατί ρε εσύ, είναι πολύ εξηγημένοι άνθρωποι. Ναι, δεν το λέω γι' αυτό. Εννοώ εδώ προσφέρθηκαν να μας φιλοξενήσουν. Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι πως δεν θα το δεχόμουν. Δεν θέλω να έχω υποχρεώσεις τέτοιες. Ναι, εννοείται. Έχεις δεθεί μαζί τους. Έχεις κολλήσει. Εύα μου, εγώ παντού κολλάω. Μπαλαντέρι με, αρκεί να μην έχω ζόρια. Να σου πω, θέλεις όντως να κάνεις ψυχοθεραπεία? Κοίταξε να δεις, λεφτά δεν υπάρχουν για το πλήρες πρόγραμμα. Αλλά ναι, θα ήθελα να συναντηθώ μία φορά με τον ψυχολόγο, να πάρω και μία επαγγελματική γνώμη για το θέμα της μητέρας μου. Να το κάνεις. Να το κάνω, ναι. Συγνώρισα στο πιο σωστό το αίμα. Μία από τα ίδια. Εντάξει, κοιμήθηκαν. Τέλεια. Θα φύγω στις μύτες. Να σου πω, μη σκας καθόλου, έτσι. Ο μπαμπάς από τα όζα που έχει κατεβάσει δεν ξυπνάει ούτε με πολυβόλα. Και η μαμά κοιμάται βαριά, όπως πάντα. Άντε, καλά να περάσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Άντε, γεια. Γεια.
Γιατί άργησες? Γιατί το γλέντι κράτησε πολύ στην ταβέρνα. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Την ελευθερία σου γιόρταζες. Τώρα θα γιορτάσουμε και μαζί. Θα θέλω πολύ. Κι εγώ. Νομίζω δεν θα απογκιστρωθώ ποτέ από σένα, ρε γαμώτο. Τι έπαθες, ρε μωρό μου, τι είναι αυτά που λες? Σε κοίταζα εκεί πέρα που χόρευε ο πατέρας σου και εσύ χτύπαγες παλαμάκια. Και δεν ξέρω, ήταν σαν να έπαθα πάλι την πλάκα μου μαζί σου. Μωρό μου, πας καλά? Όχι, αλήθεια. Μην με κοιτάς έτσι, σαν να μην καταλαβαίνεις. Σου λέω, ήταν σαν να... σαν να άναψε πάλι αυτή η σπίθα. Σε κοίταζε και ήταν σαν να σε κοιτάζω για πρώτη φορά. Και το χαμόγελό σου. Δεν μπορώ, λιώνω. Είσαι πολύ ωραίος κόμενος, το ξέρεις. Έλα ρε μωρό μου, τώρα τι είναι αυτά που λες? Τι, δεν κατάλαβα. Επειδή περνάει ο καιρός και συνηθίζουμε ένας τον άλλον. Και τι, αγαπή. Τώρα να βγεις στον δρόμο και να κούνεις το δαχτυλάκι σου, θα κάνουν ουρά εγκόμενες. Καλά, κόψει κάτι. Όχι, τίποτα δεν κόβω, δεν κατάλαβα. Το ξέρεις ότι σ' ωραίζουν, τα παίζει με ένα low profile, ψόφιος κοριός και τέτοια. Μωρό μου, αυτό που λες δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λίγη αυτοπεποίθηση δεν βλάπτει. Καλά, αυτό που λες μπορεί να ισχύει για τις γυναίκες. Χρειάζονται την αυτοπεποίθηση εμένα όμως. Δεν μου κάνει διαφορά. Όλους τους ενδιαφέρει. Εντάξει, μωρό μου, καλό είναι να είσαι χορτασμένος για να έχεις εμπειρίες. Δεν είπα πως είναι κακό. Όχι, κακό δεν είναι. Αλλά πόσα χρόνια πια. Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα, ε? Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα, εξήγησέ μου λίγο, γιατί κι εγώ. Να σταματήσω να σε βλέπω σε κάτι καινούριο. Θα μου το θυμίζουν όλες οι υπόλοιπες. Να σου πω αυτή. Αυτή η κοπέλα του Σοκράτη. Την είδα πως σε κοίταζε σαν ξερολούκου μου. Σε κόζαρε όλη την ώρα. Τι? Καλά, ρε μωρό μου, κι αυτός ο Σοκράτης κοζάρε ένα, τι θες τώρα, ε? Είμαστε ωραίο ζευγάρι όμως, ε. Ναι, είμαστε. Μου λες, τι έπαθες, να συνεχίσεις όλο το βράδυ έτσι, να μιλάς? Ναι, γιατί. Είναι και αυτό καλό, δεν έχει. Δεν ενοχλώ κανέναν, ενοχλώ κανέναν. Όχι, αλλά νομίζω ότι έχεις πάθει λογοδιάρρεια. Δεν πειράζει. Έπιε λίγο παραπάνω και είμαι χαρούμε. Αφού έπιαζε λίγο παραπάνω και σε χαρούμε, θες να το αξιοποιήσει λίγο πιο επικοδομητικά όλο αυτό? Δεν τι να κάνω. Ξέρω εγώ. Τι να κάνω. Αγάπη μου, γιατί βιάζεσαι? Σε λέω, ξυπνώ από μπάς μου. Ναι, σιγά, δεν χάραξε καλά καλά. Δεν θέλω με τίποτα να πέσω πάνω του. Σιγά που δεν θα σε έπαιρνα είδηση. Συγγνώμη, βρε μπαμπά, αλλά κάνε και εσύ μια φορά τα στραβά μάτια. Θα κάνω. Λοιπόν, δεν είδα, δεν ξέρω. Αλλά πήγαινε να κοιμηθείς, παιδάκι, γιατί νομίζω ότι δεν κοιμήθηκες όλη νύχτα, δεν έκλεισε μάτι, ε. Ρε μπαμπά, ντροπή. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Πες τα μου να μη στα πω. Βρε που καταντήσαμε, βρε που καταντήσαμε. Σε καλό, μωρέ.
Μα να βουτήξουμε τα παιδάκια από το Λούνα Πάρκ μέσα σε τόσο κόσμο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν αποθρασινθεί τα καθήκια. Ότι είναι πολύ καλά οργανωμένοι, αυτό σημαίνει. Ότι έχουν ανθρώπους, αυτοκίνητα, μεταφορικά, σπίτια, καταφύγια. Είμαι πολύ απογοητευμένος. Όσους και να πιάσουμε, αυτοί συνεχίζουν να δρουν ακάθεκτοι. Καταλαβαίνω τι λες. Είναι σαν να θέλουμε να διάσουμε τη θάλασσα με το κουτάλι. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Σου έχω μια πιο εύκολη. Πήγαινε βρες στην Αθηνά και λύσε το πρόβλημα που δημιούργησες. Θέλεις να σου φέρω τους εγκέφαλους του κυκλώματος τυλιγμένους στη λαδόκολλα? Αυτό είναι πιο πιθανό. Νομίζω ότι μπορώ να το καταφέρω. Χάρη, αν τη θες τη ζωούλα σου, πήγαινε βρες στην Αθηνά και απέδειξε της ότι εσύ έφταιγες. Και μόνο εσύ. Νικόλα, επειδή τη θέλω τη ζωούλα μου, λέω να το αποφύγω. Θα με κρεμάσει αυτή ανάποδα από το κοντάρι της σημαίας έξω από το κτίριο. Και κρεμασμένος να φωνάζεις ότι εσύ έφταιγες. Μα δεν θα πιστέψει ότι είμαι τόσο βλάκας. Δεν πειράζει. Θα την πείσεις εσύ ότι είσαι τόσο και ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πήγαινε βρες την και μη γυρίσεις πίσω αν δεν έχεις αποτελέσματα. Υπάρχει περίπτωση να μη γυρίσω γιατί θα με έχει σουβλήσει αυτή? Είπα φύγε και μη γυρίσεις πίσω αν δεν... Φύγε! Κοιμήθηκες, Τόνι μου? Κάτι λίγα, ναι. Απ' την εξάντληση, δηλαδή, περισσότερο. Δεν έκανες χρήση πάλι? Ω, Μαργκό. Και από ό,τι ξέρω, δεν έχουμε σήμερα κάποια επαγγελματική εκκρεμότητα. Για να δούμε τι θα δούμε. Εμπρός, Μαργκό. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Ορίστε. Μαθαίνω από δεξιά και αριστερά ότι... από ξένους ανθρώπους ότι είναι ο γιος μου εδώ στο Λονδίνο. Είστε μαζεμένοι όλοι εκεί, τρώτε και πίνετε και ούτε ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο! Και τι είναι ο γιος σου, κανένας ανήλικος, για να πάρω τηλέφωνο να στον καρφώσω? Για μαζέψου σε παρακαλώ πολύ και μην μου φωνάζεις εμένα. Αυτό είναι το ευχαριστώ, ρε Θεοχάρη, έτσι? Αυτό είναι το ευχαριστώ. Αλλά τι περιμένω, ρε, τι περιμένω? Από τις Μιλωνού στο... Άσε να μην πω καλύτερα. Πρόσεχε πώς μου μιλάς. Σου μιλάω πολύ καλύτερα από ό,τι μου φέρεσαι εσύ. Και κρίμα γιατί είχα αρχίσει να σε εκτιμάω. Αν ήξερες που έχω γραμμένη την εκτίμησή σου. Θεοχάρη, σε παρακαλώ. Φέρ' το μου λίγο. Πάρ' την, πάρ' την. Τώρα τι κάνεις ακριβώς? Ε? Πώς δεν καταλαβαίνεις? Το λόγο από το Θεοχάρη γιατί τον ζητάς? Εκεί είσαι. Τέλεια. Θέλω να σε δω. Δεν μας σχέζεις, λέω εγώ. Ρε Θεοχάρη μου, πέσαν τα μούτρα. Της μίλησα πολύ καλύτερα από αυτά που μου λέγε αυτή. Τόνι, στο νοσοκομείο δεν ήσασταν με λιγάλα. Ναι, αλλά μία μέρα πριν φύγει για το Λονδίνο γίναμε κόλλος. Θέλει να ξαναενώσουμε τις εταιρείες εκεί, αλλά το πάει λαού, ξέρεις. Τώρα θα μου την πέσει και εμένα. Πάω στοίχημα ότι θα είμαι ο επόμενος στόχος της. Ναι. Τούτον είναι για σας, κύριε Κιτά μου. Τι είναι αυτό? Αφού δεν γίνει και η παντριά, σας έφερα τουλάχιστον το φάι. Τι λες, παιδί μου, δεν κατάλαβα. Λέω, ο γάμος μπορεί να μην γίνει και... αλλά σας έσχιαξα γαμοπύλαφο, με ζυγούρι και με στάκα. Τελικιά. Μάλιστα. Τι να πω, ευχαριστώ. Πράγμα να μην πείτε, να το ευχαριστηθείτε. Είστε και δύο μέτρα άντρας. Πρέπει να τρώτε σπιτικό φαγητό. Ναι. Τι έγινε, αστυνομέ? Έχουμε νεότερα από το έγκλημα στη Φρεατίδα? Ναι, το εργαστήριο της Σίμανσης καθάρισε την εικόνα της κάμερας της εισόδου, όπου φαίνεται να μπαίνει ένας τύπος με κασκέτο, σκεφτός και να κατευθύνεται προς το ασανσέρ. Μάλιστα, μπορεί να είναι κάποιος παντρεμένος που είχε ραντεβού και δεν θέλει πουθενά να φαίνεται η φάτσα του. Ναι, αυτό είναι μια πιθανότητα. Αν θεωρήσουμε όμως ότι αυτός είναι ο δολοφόνος, κρίνοντας από τις προφυλάξεις που παίρνει, τότε πρέπει να πούμε πως πρόκειται για ένα προσχεδιασμένο φόνο. Ναι, δεν φαίνεται να έγινε εμβρασμό. Δεν προέκυψε από κάτι που συνέβη στη διάρκεια του ραντεβού της νεκρής με τον Ζικολό. Δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Πρέπει να ψάξουμε τα νόμιμα γραφεία συνοδών. Μην πάνε να ξέρουν ποιο αγόρι πήγε στη Λάβδα.
Αν και μου φαίνεται λιγάκι δύσκολο να πήγε στημένος και να σκότωσε. Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ καλή σκέψη. Μπράβο, είπα αστυνόμε. Να αρχίσεις να το ψάχνεις από τώρα. Μάλιστα, κύριε διοικητά μου. Και σας ευχαριστώ. Δηλαδή, χίλια ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Τι θα γίνει με αυτή? Έφτασε να μου κουβαλάει τάπερ με φαγητό στο γραφείο. Κύριε διοικητά, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να το ξεκόψετε. Διαφορετικά θα έχετε άσχημα ξεμπερδέματα. Με το μαλακό όμως, γιατί είναι παθιασμένη η κριτικοπούλα, βράζει το αίμα της και λιώνει για σας. Μη θρυνείς με θύματα. Για σοβαρέψου, Λιμπέρι. Μάλιστα. Έλα, σε παρακαλώ, μη χειρότερα. Αθηνά! Μεταβολή, γιατί θα ξαναβρεθείς στο αυτόφορο. Και στα κάτεργα και στις τριήρεις και όπου θέλεις. Αρκεί να με ακούσεις. Ρε, φιλενάδα μου, εγώ φταίω. Μπέρδεψα τις εκκλησίες. Κανείς δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιος. Ούτε καν εσύ. Κι όμως, σε παρακαλώ. Πάρε το χέρι σου από πάνω μου, γιατί θα πας μέσα για παρενόχληση οργάνου της τάξης. Ρε, φιλενάδα μου, πώς να σε πείσω. Ούτε με λογοτομή. Φτού σου, Ιούδα. Ντροπή. Ρε φιλενάδα μου, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή να έλεγα τέτοιο ψέμα, είναι δυνατόν, είναι τρελό. Ενώ το να μπερδέψει κάποιος τα Εξάρχεια με τη Νέα Ιωνία είναι λογικό, ε. Λοιπόν, εξαφανίσου και μη σε ξαναδώ μπροστά μου, γιατί θα σε μπουζουριάσω. Έλα ρε, με έδιωξε. Πώς σε έδιωξε δηλαδή, δεν την έπιασες, δεν της μίλησες? Την έπιασα. Αλλά μου είπε, πάρε το χέρι σου από πάνω μου γιατί θα σε μπουζουριάσω. Της εξήγησες καθαρά τι έγινε? Τι σου είπε? Ότι κανείς, ούτε καν εγώ, δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιος που να μπερδέψει εκκλησίες. Έχει δίκιο, παλιοβούρλο. Τι θες να κάνω? Ωραία, έλα να πάμε στην Αίγινα για το γύρισμα με την Αφροδίτη και στο γυρισμό θύμισε μου να σε πετάξω στη θάλασσα, ε. Λοιπόν, μου έδωσε να καταλάβω ότι διαζύγιο δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει. Θα το πάει σε αντιδικία και θα το φτάσει μέχρι τέρμα. Εγώ σας το έλεγα ότι θα το τραβήξει. Το ίδιο συζητάγαμε με τον Αλέξανδρο και την Άννα. Το καθήκη. Τυραννία μέχρι το τέλος. Κακό το κεφαλιού του θα κάνει, μπαμπά. Το διαζύγιο θα βγει εναντίον του πανηγυρικά. Και ας βγει όποτε θέλει. Σαν πως βιάζεται η Ελένη να ξαναπαντρευτεί. Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε ένα καλό δικηγόρο. Γιατί δεν λέμε στο Μάνο να τον αναλάβει? Γιατί ο Μάνος είναι ποινικολόγος. Άκουσε, σε μια κουβέντα που είχαμε μου είπε ότι αναλαμβάνει και δύσκολα διαζύγια. Σε φιλικό επίπεδο βέβαια. Καλά, άσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Αν και θα τον δω σε 2-3 μέρες στα μετεωρά, θα του το πω για από κοντά. Τι να περιμένω, παιδάκι μου, το γοργόν και χάρη να έχει. Η Ελένη πρέπει αύριο να πάει να τον βρει στα μετέωρα. Μπαμπά μου, εγώ δεν μπορώ, δουλεύω. Ας τον πάρει ο Αλέξανδρος. Ναι, ας τον πάρει ο Αλέξανδρος να έχει μια πρώτη εικόνα και του τα λέει και η Ελένη από κοντά όταν πάει. Ωραία, Αλέξανδρε, αυτό θα κάνεις, έτσι. Έλα. Έλα, αγάπη μου, τι κάνεις? Αυτό έχω ρίξει την εργασιοθεραπεία για να μην σκέφτομαι. Ξαναγύρισα στη δουλειά. Ναι, αλλά μην κουράζεσαι. Είσαι πολύ αδύναμη ακόμα. Σωματικά μια χαρά είμαι. Μην ανησυχείς. Εγώ έτσι κι αλλιώς πάντα θα ανησυχώ. Δεν μπορώ να σε εμποδίσω. Πώς είσαι εσύ, ο μικρός? Αχ, ο μικρός όσο μεγαλώνει, όλο και πιο ανυπότακτος. Τατιανά, ήρθα από εδώ, Τόνι. Σταμάτα αμέσως. Ακούσέ με. Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο σε όλα. Αλλά αυτό σκίζει τα ημάτια του ότι δεν ευθύνεται για το δυστύχημα. Υπήρχε πρόβλημα στο αυτοκίνητο. Τι κάνεις τώρα, μου λες? Τον υπερασπίζεσαι? Όχι, δεν τον δικαιολογώ για την κόκα, αλλά μπορεί να μην φταίει για το αμάξι. Δεν πρέπει να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θέλει να πιστεύεις ότι εκείνος φταίει για το μωρό. Κόφτω αμέσως. Άκουσέ με. Δεν γίνεται να τον καταδικάσουμε πριν βγει το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης. Βέρα, εσύ άκουσέ με και μάλιστα πολύ προσεκτικά. Αν πρόκειται να μου ξαναμιλήσεις γι' αυτόν, καλύτερα να μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο και το εννοώ. Δεν θέλω την παραμικρή αναφορά στο όνομά του. Έγινα σαφής? Ναι. Συγγνώμη.
Λοιπόν, σε κλείνω τώρα, άντε, γεια. Καμέν. Εδώ είσαι εσύ ακόμα. Ναι, παρέδωσα στην Νικόλ τους φακέλους. Τα πάντα. Τι θα γίνει, θα φάμε παρέα το βράδυ? Γι' αυτό ήρθα να σε δω, για να σου πω ότι δεν προλαβαίνω. Πετάω απόψε για Αθήνα. Λυπάμαι. Όχι. Δεν λυπάσαι καθόλου, Αμαλία. Ακόμα και έτσι να είναι, βλέπεις ότι προσπαθώ να κρατήσω ένα επίπεδο. Το λόγο δεν καταλαβαίνω. Όπως έχεις εσύ τους λόγους σου, έτσι έχω και εγώ τους δικούς μου. Όχι, εγώ δεν έχω κανένα λόγο. Κανένα. Θα μπορούσα να σου ταχώσω και για τα τωρινά και για τα παλιά. Για εκείνη την εποχή που ήσουν με τον Τζάλς. Γιατί είσαι αχάριστη και γιατί είμαι σίγουρη για κάποια πράγματα. Όπως? Πες μου πρώτα εσύ για ποιο λόγο με ανέχεσαι και κάνεις το κορόιδο και θα συνεχίσω κι εγώ. Μήπως επειδή συνεργάζεστε με το Θεοχάρη και δεν ήθελα να έρθουμε σε ρήξη όλοι μαζί? Α, έτσι, μπράβο. Τώρα πέσαν οι μάσκες. Μια από τα ίδια λοιπόν κι εγώ, για να μην κακοκαρδίσω τον Τόνι. Γι' αυτό. Και γιατί σου τα έχω μαζεμένα. Εγώ να δεις. Σα δεν τρέπεσαι, ρε. Σα δεν τρέπεσαι. Ήσουν τόσα χρόνια σε κόμμα. Κι εγώ πλήρωνα ένα σκασμό λεφτά. Όχι γιατί ήταν ο άντρας μου μέσα όταν σου κάρατε, αλλά για να δώσω ένα άλοθη στην αξιοπρέπεια του Θεοχάρη, επειδή εγώ έβαζα το χέρι βαθιά στην τσέπη. Τέλειωσες? Αυτό δεν σημαίνει πως εγώ θα σου χαρίσω ολόκληρη τη ζωή μου και την ηθική μου για να ανταποδώσω. Αλλά ας μην πούμε τίποτα περισσότερο. Ναι, να μην πούμε τίποτα περισσότερο. Και μην μου το παίζεις υπεράνω. Βέβαια ξέρω ότι δεν μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να ομολογήσεις όλες αυτές τις βρωμιές που έκανες εδώ μέσα και όλες αυτές τις παγίδες που μου έστησες. Εσύ το λες αυτό. Αχ, Μαρκό. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Αποφθέγματα του κόλου. Πρόσεξε καλά. Γιατί αν το αποφασίσω θα σε κάνω μια χαψιά. Αμαλίτσα. We'll be right back.
Ποιος ήταν αυτός που σε κάρφωσε έτσι? Ο πρώην άντρας της Ελένης. Ο κάφρος που πιαστήκατε στα χέρια επειδή πήγαν να την πλακώσει. Ακριβώς. Και πώς τον λένε? Πώς τον λένε? Ορφέα Μακρύ, γιατί σου γυάλισε λίγο το ματάκι? Κοίτα, νοστιμούλης ήταν. Α. Αλλά το βλέμμα ήταν περίεργο, δεν ξέρω, τρόμαξε λίγο. Θα τρομάξει και με το δικό μου το βλέμμα. Για τρόμαξε. Δεν τα χορταίνω με τίποτα. Είναι σαν κάθε φορά να τα βλέπω όλα για πρώτη φορά. Εντάξει, εγώ δεν χορταίνω να σε βλέπω έτσι χαλαρή και ήρεμη. Να σου πω, τώρα που θα στρώσω το μαγαζί, θα πάρω τη φωτογραφική μηχανή και έλεγα να φωτογραφίσω το τοπίο. Τι θα έλεγες να σε τραβήξω και εσένα μερικές? Εμένα. Ναι. Δένεις πολύ με το υπόλοιπο τοπίο. Δηλαδή. Είσαι βράχος. Στέρεος, δυνατός. Μπορώ να χτυπήσω πάνω σου και να νιώσω απόλυτα ασφαλής. Τι θα γίνει τώρα, ρε Θεοχάρη? Θα αφήνεις τη δουλειά για να ταντεύεις εμένα? Ναι. Ναι, αυτό θα κάνω. Δεν μπορώ βέβαια να είμαι 24 ώρες μαζί σου. Αν θες να κάνεις κρίση, θα κάνεις. Τρελαίνεσαι, την αγαπάς. Την Τατιάνα, λαϊκό κακόκα, έτσι. Και έκανες και τη μεγαλύτερη βλακεία που μπορούσες να κάνεις. Πήγες το χαρτί από την ασφαλιστική και το έβαλες στα μουρδιακά μέσα. Δηλαδή, τι να σου πω, το έχεις καμένο εντελώς. Έκανα μεγάλη μαλακία, το ξέρω. Βέβαια, έχει και το καλό το πράγμα. Το ότι σε έπιασε. Μπορεί να ταρακουνηθείς και να βάλεις μυαλό και να σωθείς. Θεοχάρη, θα το προσπαθήσω, αλλά... Καλά, καλά, τα έχουμε ακούσει αυτά. Βαρέθηκα να τα ακούω. Τι έγινε, παιδιά, να φρεσκάρω τα ποτά? Αυτά δεν τα ρωτάνε. Πω πω, έχω να παραδώσω σήμερα, μην πάω μεθυσμένος, θα γελάσει το παρδαλό κατσίκι. Τόνι, εσύ θα κάτσεις μέρες, Λουμίνο. Θα εξαρτηθεί. Πάντως, όσο είσαι εσύ εδώ, βλέπουμε περισσότερο και το Θεοχάρη. Πέτρο, φέρε κάτι να βάλουμε στο στομάχι μας, γιατί εγώ έχω βάλει μυαλό. Δεν πίνω με αδιανό το στομάχι, έχω βάλει μυαλό εγώ. Εγώ έβαλα μυαλό. Ναι, εντάξει, θα ακούσω. Ωραίος ο Θεοχάρης. Γεια σας. Καλώς εδώ, παιδιά. Πώς, καλά όλα? Όλα καλά, όλα καλά. Καλά. Τι είναι όλα αυτά που κουβαλάτε? Για το γύρισμα. Σήμερα είπαμε ότι είναι. Όχι, αύριο είναι, αλλά είπαμε να έρθουμε από σήμερα, να στήσουμε, να φωτίσουμε. Ωραία, ωραία. Να σου δείξω και τα ρούχα που διάλεξα, να μου πεις τι προετοιμάς να βάλω. Ωραία, να φωτίσουμε πρώτα και μετά σου πω. Κάτι που να φωτίζει και σένα. Πού θα μαγειρέψουμε? Εγώ προτιμώ στην κουζίνα πάντως, να είναι πιο παραδοσιακά. Δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Μην ανησυχείτε, θα τα βολέψω. Μάρτα, σε παρακαλώ. Ξέρει ο άνθρωπος. Αφροδίτη, τι θα μας φτιάξεις? Κοίτα, επειδή το φιστίκι είναι το σήμα κατά τεθέν της Έγινας, λέω να φτιάξω κάτι με αυτό, αλλά πιο γκουρμέ. Δηλαδή, τι έχεις στο μυαλό σου? Κατσικάκι στο φούρνο με κρούστα από καραμελωμένα φιστίκια. Κάτσε παιδάκι, είναι παραδοσιακή κουζίνα αυτό για ψαροταβέρνα. Για το όνομα του Θεού, κατσίκι στο νησί. Ρε Παύλο, εσύ τι ανακατεύεσαι, άστε να κάνει ό,τι θέλει. Ρε θα βγει θάλασσα και θα μας πνίξει, βρε. Μισό λεπτό. Εντάξει, ωραίο ακούγεται. Εγώ θέλω πάρα πολύ να το φάω αυτό. Η κοπέλα έχει φαντασία και έχει και μαγειρικό ίστρο. Λοιπόν, προτιμώ κάτι πιο παραδοσιακό, όχι τόσο γκουρμέ. Πες τα, Χριστιανέ μου, πες τα. Να πιες μια κακαβιά, να πούμε, πεσκανδρίτσα με μπόλικο σκόρδο στο φούρνο. Παύλο, σταμάτε. Καλώς. Μήπως, κορίτσι μου, να κάνεις κάτι με ψάρι, ίσως.
Ναι, ωραία, τώρα κόμπλαρα όμως. Να σου πω, μην βιάζομαστε. Έχουμε χρόνο να το σκεφτούμε. Εντάξει. Μήπως να σου πω, μήπως να μαγείρευες κάτι από σήμερα έτσι να το δοκιμάζαμε λίγο. Να σου πω, μήπως να πάμε τα πράγματα μέσα να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε. Πολύ σωστά. Σιγά. Πάμε μέσα. Πήγαινε. Αφροδίτη θα μας δείξει πριν η κουζίνα. Ναι, ναι. Λάτε, λάτε. Μπανάνα, έλα να σου βάλω το μπαλτσουδάκι, κρυώνει. Όχι, θα κάτσεις εκεί που είσαι γιατί σε λίγο θα πάρει τηλέφωνο η μαμά και θα θέλει να σου μιλήσει. Κι άσε λίγο την μπανάνα να ησυχάσεις. Λίγο θα τις βγάλεις το φάι από τη μύτη. Πώς βγαίνει το φάι από τη μύτη, δείξε μου. Μα γιατί μου φέραν το εμπόρευμα στο σπίτι, αφού τους το είπα ξεκάθαρα, το θέλω στο μαγαζί. Δεν πειράζει, ξεχώρισε τα και θα στα κουβαλήσω εγώ. Τέλος πάντων, ευχαριστώ. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Τι ώρα πήγε, ε? Θέλω να πάρω τη μικρή, γιατί αν δεν την πάρω εγώ, δεν πρόκειται να μου αναζητήσει. Γιατί περίμενες να σε αναζητήσει? Έτσι, έλεγα μήπως. Θα έρθεις? Εννοείται. Έλα, Όλγα. Γεια, Στέφανε. Γεια. Γεια. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Λίδα μου, έλα λίγο η μαμά. Έλα, έλα. Πώς είναι τα παπούτσια. Μπράβο. Έλα εδώ, μουζιτσά. Τι κάνεις, αγάπη μου? Θα βγάλω το φάι της μπανάνας από τη μύτη. Από ό,τι βλέπεις, έχουν αγριέψει οι διαθέσεις της. Ναι, μάλιστα. Πούντε ψήλο στον κόρφο σας. Να σου πω, αγάπη μου, με ρωτούσε η φίλη σου η Μαριέτα πότε επιτέλους θα επιστρέψει τα μετέωρα. Τη θυμάσαι, ε? Όχι. Α, καλά, αυτά τα σάπια δεν τα τρώει. Όλγα, τι γίνεται με το μαγαζί? Αγωνίζομαι να το συνεφέρω. Δεν έρχεστε να βάλετε κανένα χεράκι? Μην τον ακούτε, πλάκα κάνει. Έλα, αγάπη μου, δώσ' μου ένα φυλάκι. Μου έχεις λείψει πολύ, δεν το ξέρεις. Εντάξει, την πήρες τη δόση σου. Άντε, φιλάκια, θα ξαναπούμε. Άντε, μιλάμε. Γεια. Γεια. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πάμε στα μετέωρα. Δεν φεύγω από εδώ χωρίς αερόστατο. Αλήθεια? Χωρίς αερόστατο. Ναι. Θα φύγεις να αμάξι όμως. Εντάξει. Κάτω έτσι. Πες στον υδραυλικό ότι θα του κόψω τον κόλο. Χάσαμε τη μοναδική ευκαιρία να αρπάξουμε το παιδί χθες βράδυ. Τώρα πάμε για Τετάρτη, που αυτή δεν έχει σχολή. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε. Σας θέλω εδώ από τα ξημερώματα. Μη σου πω Τρίτη βράδυ. Το κερατό μου. Μαύρη κύκλη. Κονσίλερ δεν έβαλες? Μαργκό, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, άσε με. Ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να συνέλθω. Είδα έναν άνθρωπο να πεθαίνει μπροστά στα μάτια μου. Το στρατηγό είδες, δεν είδες άνθρωπο. Ξεκόλα. Με έχει φάει κόσμο αυτός. Ο γιος μου θα ήταν μακαρίτσα, δεν είχα καταλάβει το σχέδιό του το καλοκαίρι. Τον είχα προειδοποιήσει για τον Τόνι να τον αφήσει ήσυχο. Αλλά... Και εννοείται βέβαια ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν και η δική μου η σειρά. Τι εννοείς? Χθες το συμβούλιο μου είπαν... εμέσως πλην σαφώς ότι ο Αριστείδης είχε εισηγηθεί... τελική λύση για μένα. Ξέρεις τι σημαίνει τελική λύση? Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αυτό που έγινε μέσα στο σπίτι σου δεν μπορώ να το καταπιώ. Να πιεις κανένα δυο σόδες. Τι ήθελες ρε Νικόλ, να τον αφήσω να σκοτώσει το γιο μου? Γιατί αυτό θα γινόταν. Έτσι λειτουργεί μια μάνα. Ανελέητα. Αλλά δεν είσαι. Και δεν ξέρεις. Φίλε, καλή παρέα σου. Αλλά έχω ένα παιδί στο σπίτι, πρέπει να παραδώσω και έχω και ένα ραντεβού πριν. Έφυγες. Το βράδυ σε περιμένω στο σπίτι για φαγητό.
Όχι, θέλω να μείνω λίγο μόνος μου. Να ρωτήσω κάτι. Πρώτα. Γιατί έφυγες από την Ελλάδα? Γιατί με έδιωξε η Τατιάνα. Το σπίτι στην πολιτεία δεν ήταν ακόμα έτοιμο. Εδώ γεννήθηκα. Πήρα το πρώτο αεροπλάνο και ήρθα. Μήπως όταν τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και σε πιάνει έτσι στεναχώρια για ανασφάλεια, θες να είσαι κοντά στη μητέρα σου? Μήπως θες τελικά οι εταιρείες σας να ξανασμίξουν? Τι λες, μωρέ μαλάκα? Πας καλά. Εντάξει, εκεί. Sorry. Αφροδίτη, δεν σε καταλαβαίνω. Παιδάκι μου, τι μαγειρεύουμε τόσα χρόνια στην ταβέρνα? Εντάξει, μην εκνευρίζεστε, παιδιά, θα βρούμε την άκρη. Εμένα πάντως μου φαίνονται όλα ενδιαφέροντα. Μπαμπά, τι θα δείξω στον ντοκιμαντέρ? Πώς φτιάχνουν μπακαλιάρο σκορδαλιά? Συγγνώμη, παιδάκι μου, ψάρι με πιστίκι, με κρούστα πιστίκι. Και... Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή να κάνω εμετό? Πάντως, πολλοί πελάτες το ζητάνε αυτό το πιάτο. Συγγνώμη, ζήτησε πελάτη στην ταβέρνα μας ψάρι με κρούστα από φιστίκι? Ένας και δύο. Τι δεν μου το έπεσε εδώ, το ξηγηθώ φιστίκι αλμυρό? Αράκο, όχι αράπικο, εγκινήτικο. Θα τους δεις κιόλας. Κάτσε, παιδάκι μου, άλλο οι πελάτες στο κάτω-κάτω και άλλο το να διαφημίζω με την Έγινα με αυτές τις αηδίες γκουρμέ. Είναι δυνατόν? Κάνει εκεί πέρα. Εμείς θέλουμε. Πώς το λένε, παραδοσιακό. Παραδοσιακό δεν θέλουμε. Ναι, αλλά μην τσακωθούμε κιόλας. Κάνε, παιδάκι μου, εκεί πέρα το χταπόδι, το κρασάτο, το αλμυρό, το άπεχτο. Δεν υπάρχουν τα χταπόδια της Έγινας. Μπαμπά, μην ανακατεύεσαι άλλο. Ό,τι θέλω θα κάνω. Τσαούσα είναι όμως, δεν μπράβο. Λοιπόν, αποφάσισα, παιδιά. Θέλουμε κάτι παραδοσιακό. Το χταπόδι, το αλμυρό, το άπεχτο. Εντάξει. Αυτό είναι. Θέλουμε κάτι παραδοσιακό. Οπότε, ετοιμάσου, Αφροδίτη, να δούμε και τι θα βάλεις και τέλος. Όχι άλλους καυγάδες, σας παρακαλώ. Μπράβο, Νικόρα, μπράβο, σε φιλίζω, παιδί μου. Καλά, μα δεν πέρανε το δικό σου, θα σκαγείς. Λες και δεν το ξέρεις. Μια ζωή έτσι είναι.